Καλημερίζω από την περιοχή του Ερυκαλοχωρίου τον κύριο Ηλία, ο οποίος συχνά πυκνά μας έστελνε τα ερωτήματά του και προς τον κύριο Μπαρητάκη και προς τους βουλευτές, οι οποίοι παρενέβαιναν σε μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση με αυτό το δυσκίνητο σύστημα της αρρωγής .gov.gr. Κύριε Ηλία, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Αδρουγεράκη. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Έχουμε υγεία στους συντοπίτες μου, στους χωριανούς μου, να έχουν την υγεία τους, γιατί νομίζω ότι οι μετασεισμοί στο Ερυκαλοχώρι δεν άρχισαν ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι από τώρα και μετά θα αρχίσουν οι μετασεισμοί πραγματικοί. Δεν βλέπω πράγματα να γίνονται, δεν βλέπω πράγματα να εξελίσσονται και είμαι πάρα πάρα πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό. Για πείτε μας από την αρχή τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τουλάχιστον από το δελτίο τύπου του Υπουργείου και παρά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται, τη δική σας στεναγωνία, όλων εσάς που έχετε την περιουσία σας στην περιοχή ή διαμένετε στην περιοχή, φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση, τουλάχιστον αυτό περιμένω, εγώ το λέω όχι με κακόπιστο τρόπο, ότι αυτός ο απολογισμός αναμένεται από το κυβερνητικό κλιμάκιο και σήμερα να ακουστεί ότι, ξέρετε, εμείς προσπαθήσαμε, κάναμε πράγματα. Σε αντίθεση με εσάς που λέτε ναι μεν, αλλά. Σας παρακαλώ στο αλλά. Θέλετε να σας μιλήσω λίγο για το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, παρόλο που δεν είμαι ο αρμοδιότερος ή δεν είμαι αυτός που θα κάτσει να το αναλύσει εξειδικευμένα. Απλά να καταγράψουμε κάτι, γιατί με στεναχωρεί, έχει αναπαραχθεί και στα τοπικά μέσα και μας αδικεί. Μας αδικεί σαν κοινωνία γενικότερα. Διαβάστε λίγο το δελτίο τύπου, το οποίο αναφέρει ότι έχουν γίνει 8.700 αιτήσεις, 8.700 αφημοί, και διαβάζω και σε ένα site εδώ κριτικό το εξής. Πήραν λεφτά για ανύπαρκτες ζημιές. Αναφέρει λοιπόν το συγκεκριμένο site ότι δεν βάζει τα στοιχεία. Δεν θα απολογηθώ. Να σας πω. Δεν θέλω να απολογηθώ για κανένα site. Προσέξτε. Όχι, μα δεν αναφέρω ονόματα. Ακούστε με λίγο να δείτε τι έχει γίνει και πόσο άδικο είναι και αυτή την κοινωνία εκεί του Δήμου μας. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν σήμερα, περίπου 6.500 είναι τα κτίρια που βάσει των ελέγχων πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα κρατικής στήριξης, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, τα άφημοι που δηλώθηκαν ανέρχονται σε 8.708. Ούτε λίγο λοιπόν, ούτε πολύ, με το δελτίο τύπου του Υπουργείου εμφανίζεται, αν ξέρει κάποιο στοιχειώδης μαθηματικά, αν αφαιρέσουμε το 6.500 από το 8.708, για κάποιον που δεν είναι στην Κρήτη, για κάποιον που δεν έχει καταλάβει τι συμβεί, εμφανίζεται ότι 2.200 άφημοι έχουν κάνει αίτηση στο αρρωγή χωρίς να το δικαιούνται. Κυρία Δουγεράκη, καταλαβαίνουμε το ίδιο? Δεν έχει σημασία τι καταλαβαίνω εγώ. Ωραία. Σας ακούω. Πάμε λοιπόν. Έτσι. Όταν το δελτίο αυτοψίας χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να έχει 2, 3 και 4 ιδιοκτησίες, δηλαδή 2, 3 και 4 διαφορετικά άφημοι, όταν πάει να κάνει την αίτηση στο αρρωγή, σαφώς και οι αιτήσεις θα είναι πολύ περισσότερες από τα κτίρια. Mm-hmm. Από πού λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα ότι πήραν λεφτά για ανύπαρκτες ζημιές? Επικαλείστε την κοινή λογική, το αυτονόητο και το μεταφράζει. Στο πατρικό μου σπίτι, στο χωριό μου, ναι, έχουμε ένα δελτίο αυτοψίας, είναι 2 ισόγειο και πρώτος, και με το ένα δελτίο αυτοψίας, 2 διαφορετικά αφημοί, εγώ, ο πατέρας μου δηλαδή που του ανήκει το σπίτι και ο αδερφός μου, κάνανε 2 διαφορετικές αιτήσεις. Mm-hmm. Γιατί βγαίνει το Υπουργείο και μας χαρακτηρίζει πονηρούς? Φαντάζομαι ξέρω ότι σπίτι στις Πάνω Πουλιές, το οποίο με ένα δελτίο αυτοψίας κάνανε 4 αιτήσεις. Ένα πατρικό σπίτι το οποίο έχει μοιραστεί στα 4, έχουν γίνει συμβόλαια κανονικά σε 4 διαφορετικά αφημοί. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και σε ένα δελτίο αυτοψίας ζητήσαν να καταγραφεί ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Με το συγκεκριμένο δελτίο αυτοψίας, το οποίο σας παρακαλώ πολύ, αν δείτε μερικά δελτία αυτοψίας, ούτε γραφολόγος δεν μπορεί να διαβάσει τι λέει μέσα, όταν είναι 4-5 ιδιοκτησίες και καταγράφονται σε ένα χαρτί 5 ιδιοκτησίες. Και έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και λέει ότι εμείς κάναμε καταγραφή σε 6.500 κτίρια, αλλά εσείς οι πονηροί κάνατε 8.708 αιτήσεις. Αυτό πρέπει να το πάρουν πίσω. Mm-hmm. Σωστά. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Τώρα, αν φαντάζομαι, πήραν λεφτά που δεν τους ανήκουν και είναι αυτοί οι πρώτοι 400-500 την πρώτη εβδομάδα που πήγαν στο αρρωγή και έκαναν αιτήσεις χωρίς δελτία αυτοψίας, χωρίς τίποτα,
να ψάξει το κράτος να τους βρει. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και στο δελτίο τύπου, ότι τόσο για την πρώτη αρρωγή και δεν, νομίζω, επειδή το διάβασα και χθες αναλυτικά, κύριε Ηλία, και το ακούσατε κι εσείς, είναι απόλυτα σαφές αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι όπου δεν συγκλίνουν τα μεγέθη, τα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, ότι χρήματα θα επιστραφούν πίσω στο ελληνικό δημόσιο, και μάλιστα ότι κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι άλλο, κυρία Δουγεράκη, όμως. Είναι διαφορετικό αυτό που λέτε εσείς, αν κάποιοι δεν δικαιούνται τα χρήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Δουγεράκη. Όταν ο πρώτος τεχνικός έλεγχος, η πρώτη αυτοψία έρθει και βγάζει ένα σπίτι κίτρινο. Και σου δίνει τη δυνατότητα να μπει στο αρρωγή και με βάση τον πρώτο τεχνικό έλεγχο να χαρακτηρίζει το σπίτι σου κίτρινο και το σύστημα αυτόματα να σου βγάζει κάποια ποσά. Και να οριστικοποιεί τη δήλωση. Mm-hmm. Και μετά και μπαίνουν χρήματα. Και πήγαν χρήματα. Πιθανόν πήγαν χρήματα σε κάποιους ανθρώπους. Όταν λοιπόν και η δεύτερη αυτοψία έρχεται, ναι, και στο βγάζει πράσινο, το οποίο σε κατεβάζει σε άλλα ποσά. Είσαι πονηρός. Μάλιστα. Για να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Μην παίζουν με την υπόλοιψη μια ολόκληρη κοινωνία. Αυτά νομίζω... Από χθες το απόγευμα βλέπω στις τηλεοράσεις ότι τον Ιρή στο Ακαλοκόρι που κάνανε αιτήσεις χωρίς να δικαιούται και δεν βγαίνει ένας χριστιανός να πει τι λέτε εσείς. Έχουν τον πόνο τους. Έχουν την αγωνία τους. Έχουν την πίκρα τους. Τους βγάζει και πονηρούς. Δεν είμαστε εμείς οι πονηροί, κυρία Δουλειδάκη. Είναι οι λαθασμένοι χειρισμοί, θέλετε να πείτε, έτσι όπως τα πράγματα, βάσει αυτού που μέχρι στιγμής λέτε, που σας φέρνουν απέναντι έτσι ως τοποθετείτε το αρμόδιο Υπουργείο. Και αυτά είναι γιατί τα οποία θα πρέπει να διευκρινιστούν. Γιατί έγινε ένας πανικός την πρώτη εβδομάδα να μπουν χρήματα σε ανθρώπους που δεν ξέραμε καν τι πρέπει να δηλώσουμε στο αρρωγή. Ήταν επικοινωνιακό τρίκ όταν κατέβουν οι κυβερνώντες να έχουν μπει χρήματα. Αφού αυτά τα χρήματα ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με τους μετασεισμούς. Αυτά τα χρήματα πηγαίνανε για επισκευές. Αυτά τα χρήματα ή μπαίνουν ή δεν μπαίνουν, δεν είχαν νόημα. Γιατί να μην ανακληρωθεί ο έλεγχος όλος, γιατί να μην γίνει και η τρίτη αυτοψία, γιατί να μην γίνουν τα πράγματα σωστά, γιατί να μην κλείσει το αρρωγή, γιατί να μην επικαιροποιηθούν τα στοιχεία στο αρρωγή. Από τον κύριο Πιερακάκη το πάτημα ενός κουμπιού ήταν άμα το ζητούσανε. Για όλους εμάς που είχαμε πρόβλημα, είτε φαινόταν το ΤΑΦ ΚΑΠΑ και τρέχαμε πανικόβλητοι 15-20 μέρες σε πολυτεχνικούς, σε ιδιωτικά ΚΕΠ. Τα πληρώνουμε κοσάρικα και πενιντάρικα επειδή μας λέγανε ότι αν διορθώσετε το ε9 σε 2 μέρες γίνεται update στο αρρωγή και θα εμφανιστεί το ακίνητό σας. Ναι, αλλά μετά από αυτό και τη διόρθωση και το update φτάσαμε σε εκείνο το άλλο που υπόθηκε ότι μέχρι 29 του μήνα, 26 μάλλον του Σεπτέμβρη, όποια αλλαγή έγινε. Από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα όποια άλλη αλλαγή δεν γίνεται δεκτή, ναι. Κυρία Δουλγεράκη, αυτό που επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά στο παρελθόν, αυτό το μάθαμε την Παρασκευή στις 13 Νοεμβρίου, όταν έκλεινε το σύστημα στις 15, ότι ο κόπος όλος και η ταλαιπωρία να τρέχουμε από λογιστικό γραφείο σε λογιστικό γραφείο ήταν δώρον άδωρον. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι πρέπει σε 2 εργάσιμες μέρες να γίνει update στο αρρωγή, να εμφανιστούν οι αλλαγές που κάναμε στο ε9. Και όταν μιλάμε τώρα για τι αλλαγές, μιλάμε ένα ταυκάπα δεν υπήρχε. Σε ένα αγροτεμάχιο, στο οποίο η μητέρα μου έχει ένα αποθηκευτικό χώρο, τον οποίο τον έχω νοικιάσει από τη μητέρα μου, ο οποίος καταστράφηκε ολοσκερός. Στον οποίο είχα επενδύσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία χρόνια και δεν μου έδωσε το κράτος το δικαίωμα να το δηλώσω. Μάλιστα. Μου λένε κάποιοι άνθρωποι ότι θα ανοίξει γραφείο στο Ακαλοχώρι. Πάω χθες το πρωί. Μισό. Άνοιξε στην αρχή ένα help desk, ένα-ένα. Γιατί εμείς οι δύο σε καθημερινή βάση κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ζητάτε κι εσείς από την πλευρά σας διευκρινήσεις, ζητάω κι εγώ διευκρινήσεις και έχουμε μια λογική σειρά των πραγμάτων. Από την αρχή είπαν ότι θα ανοίξει ένα help desk. Μόνο το είδατε εσείς, κυρία Δουλγεράκη, εγώ δεν το είδα. Μισό λεπτό. Μόνο που αυτό το help desk, δεν ξέρω αν το είδατε ή όχι, θα έπρεπε να έχει εξειδικευμένους ανθρώπους. Και στη συνέχεια υπόθηκε ότι θα άνοιγαν ένα γραφείο με ανθρώπους, γραφείο αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Φαντάζομαι ανθρώπους εξειδικευμένους, έτσι ώστε να κατατεθεί αφού θα έκλεινε η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr, δεν ξέρουμε για πόσο διάστημα και πότε θα ξανανοίξει και αν θα ξανανοίξει και όλα τα υπόλοιπα, με αυτά τα οποία ακούγαμε το τελευταίο διάστημα, για να κατατεθεί ένας φυσικός φάκελος. Συνεχίστε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, με την ενημέρωση που έχω από τα site των τελευταίων ημερών, όλα τα site τα τοπικά αναφέρουν ότι ιδρύθηκε στο Ακαλοχώρι, στο πνευματικό κέντρο, ένα γραφείο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, στο οποίο όσοι άνθρωποι δεν έχουν καταφέρει να εντάξουν μέσω του αρρωγή το ακίνητό τους και τη ζημιά που έχει υποστεί,
να πάνε σε αυτό το γραφείο να ξεκινήσουν τη διαδικασία της δημιουργίας ενός φυσικού φακέλου. Τα οποία επικαλούνται το δελτίο τύπου από τον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, που έλεγε ότι από Δευτέρα 15 του μήνα, την Παρασκευή 13 του μήνα ήρθε αυτό το δελτίο τύπου, θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο γραφείο. Πολύ ωραία. Πήγα λοιπόν εγώ χθες το πρωί σε 9 η ώρα εκεί. Μια κατά τα άλλα αξιοπρεπέστατη κοπέλα, αρκετός κόσμος, πάρα πολύ. Εγώ ήταν πάνω από 25 άτομα εκεί μέσα. Τα οποία βέβαια εκείνη την ώρα οργανώνονταν για να πάρουν κάτι σπρέι και κατά πάσα πιθανότητα να βγουν να κάνουν αυτοψίες. Εγώ αυτό το γραφείο είδα χθες το πρωί. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, μιλάω με μια κοπέλα, της λέω ότι έχω έρθει να μου πείτε τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να ξεκινήσω τη δημιουργία του φακέλου για την ολοσχερή καταστροφή της αποθήκης μου από τη στιγμή που δεν κατάφερα να το εντάξω μέσα στο αρρωγή. Η κοπέλα μου είπε ότι βρείτε ένα μηχανικό. Να το κάνω το μηχανικό, τι της λέω. Όχι, μου λέει, βρείτε ένα μηχανικό. Την ξαναρωτώ τρίτη φορά. Εάν δεν συντάξω ένα φάκελο, αν δεν ξεκινήσω από το Α, να δω τι χρειάζεται, να πάρω ένα μηχανικό, να τον πάω στο ακίνητο, να διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι το ακίνητο είναι για κατεδάφιση, τι θα καταφέρω. Τρίτη φορά, βρείτε ένα μηχανικό. Ωραία, της λέω, αν έρθει μηχανικός εδώ επειδή είναι στο Ηράκλειο, τι θα του δείξετε, τι θα του πείτε να κάνει. Για να μην σας κουράζω, της έδωσα ένα email και μου έστειλε ένα κατεβατό το οποίο δεν μπορεί να το διαβάσει ούτε συνταγματολόγος. Το οποίο το έχετε στη διάθεσή σας γιατί σας το έστειλα χθες. Εφαρμοζόμενες αποφάσεις, οριοθέτηση, χορήγηση, σίγμα, σίγμα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Διαδικασία χορήγηση σίγμα σίγμα, τιμολόγια επισκευής κτηρίων, ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις σύνταξης μελετών επισκευής, όλα αυτά με κωδικούς, σύσταση τομέα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά όλα αυτά μέσα από κωδικούς. Ας πούμε, οριοθέτηση χορήγηση σίγμα σίγμα, ακριβώς που να ξέρει κάποιος να το διαβάσει και να το αποκωδικοποιήσει, εάν δεν είναι ειδικός. Δέλτα αλφα εψιλον φι κάπα με τελειές, παύλα κάπα εψιλον. Όχι, το διαβάζω για τον κόσμο, αφού το έχω μπροστά μου. Κάθετος 16446, κάθετος αλφα 325, κάθετος 6-12-2021, κία βήτα 46-46, δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το παραστατικό, το δικαιολογητικό, αυτό το οποίο εσείς χρειάζεστε για να συμπληρώσετε αυτό το φάκελο. Γι' αυτό μάλλον σας είπαν ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα μηχανικό. Είναι αυτό που έλεγε ο Παύλος Μπαριτάκης, ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου με τους φυσικούς φακέλους, γιατί έρχεται εδώ ένα ολόκληρο κατεβατό που θα ζητάει από τα πάντα όλα. Από άδειες, από πακτηματολόγια, από τα πάντα όλα, ναι. Ξέρετε τι μου είπε ένας μηχανικός, κυρία Γουργεράκη, φίλος του μηχανικός που τον πήρα χθες το μεσημέρι τηλέφωνο να το ρωτήσω αν γνωρίζει κάτι. Δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα έχουμε χαμένα. Τέσσερις λέξεις μου είπε ο άνθρωπος. Ωραία, φίλος τότε... προσωπικός, με πολλή διάθεση να με βοηθήσει, να με εξυπηρετήσει, τότε, γιατί τότε... έχει δει το μέγεθος της ζημιάς. Ωραία, τότε το γραφείο αυτό γιατί συστάθηκε, αν δεν μπορεί να σας βοηθήσει, εγώ πρέπει ούτε να κάνω με την κατάθεση φυσικού φακέλου. Μα και εγώ αναρωτιέμαι. Εγώ πρέπει να κάνω αυτή την ερώτηση σε αυτούς που βγάζουν τα δελτία τύπου. Ότι το γραφείο είναι, υπάρχει, έχει ανοίξει και σας περιμένει. Εγώ περίμενα να πάω χθες να πάρω μια αίτηση να λέει 1, 2, 3, 4 πράγματα. Φέρε μας αυτά τα πράγματα, φέρε μας το Ε9, φέρε μας φωτογραφίες από τη ζημιά, φέρε μας το στίγμα, φέρε μας τα δελτία αυτοψίας, να ξεκινήσουμε από κάπου. Και μετά να πάει ο μηχανικός. Και καλά όλα αυτά. Χωρίς αίτηση στο αρρωγή, χωρίς κάποια προκαταβολή. Πώς θα ξεκινήσω εγώ να κάνω αυτή τη διαδικασία. Μέσω του φυσικού φακέλου δεν δίδεται προκαταβολή. Όχι βέβαια. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αν εγκριθούν όλα τα χρήματα θα δοθούν ή αυτά τέλος πάντων τα οποία κρίνουν ότι δικαιούστε, τουλάχιστον αυτό που μαθαίναμε και το ακούγατε κι εσείς από τον κύριο Μπαριτάκη είναι ότι θα δινόντουσαν όλα μαζί σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ωστόσο ποιο. Πώς ορίζεται αυτό. Έχει την οικονομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει να κάνει αυτή την επισκευή. Και σας λέω ξανά, εμένα είναι κόκκινο το ακίνητο, ξεκινάει για πρωτόκολλο καταστροφής. Αυτό το ακίνητο χρειάζεται 30.000 για να ξαναγίνει. Εάν εμένα δεν έρθει να μου πει το κράτος ότι ξέρεις κάτι, εγώ σε χρηματοδοτώ με 5.000, με 7.000, με 8.000, να αξιολογήσω αν έχω τη δυνατότητα να το ξαναφτιάξω. Δεν θα στείλω ένα μηχανικό, ο οποίος θα μου πάρει 1.000 ευρώ να ξεκινήσει να κάνει τι. Υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομική αιμορραγία από εμάς. Γιατί δεν άφησαν το αρρωγή
να κάνει ένα update το αρρωγή, να πάρει τα νέα δεδομένα. Μα δεν ήταν τόσο δύσκολο. Από τις προηγούμενες ομιλίες που έχετε κάνει και ανθρώπους που έχετε καλέσει, έχω διαπιστώσει ότι ήταν καθαρά τεχνικό το θέμα. Θα πρέπει να ρωτήσετε εσείς σήμερα τον κύριο Τριαντόπουλο, που θα βρίσκεται εδώ ως φαίνεται επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, όταν θα επισκεφθούν το Αρκαλοχώρι, για ποιο λόγο δεν άφησαν το αρρωγή να προχωρήσει. Γιατί επιτακτικά τρεις δήμαρχοι, Μηνώα Παιδιάδος, Αρχανώνας Τερουσίου και Γόρτινας, ζητούσαν την δίμηνη παράταση λειτουργίας της συγκεκριμένης πλατφόρμας, αλλά και με απλουστεύσεις, γιατί και στη διαδικασία της ήταν πολύ σύνθετη. Σιγά την και εγώ ξέρω δύο πράγματα. Ευτυχώς που λειτουργήσε και συνεχίζει να λειτουργεί στην περιοχή ο θεσμός της οικογένειας. Ευτυχώς που παιδιά πήγαν στους γονείς τους και ευτυχώς που παππούδες πήγαν στα παιδιά τους. Γιατί αν εμφανιζόταν το πρόβλημα σε όλη του την έκταση, και αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν που να μείνουν ζήταγαν οικίσκους, τότε θα μιλάγαμε σε άλλη βάση σήμερα. Θα μιλάγαμε πραγματικά σε άλλη βάση. Εγώ εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία έχει υποκατάστημα στο Αρκαλοχώρι, στο οποίο εργάζονται 10 παιδιά, τα οποία και τα 10 παιδιά είναι κάτω από 40 ετών, όλα με οικογένειες, και από τα 10 παιδιά τα 8 δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Υπάρχει παιδί το οποίο μένει στο Τζούτσουρα αυτή τη στιγμή και κάθε πρωί παίρνει το μωρό το παιδί του και έρχεται στο Αρκαλοχώρι για να δουλέψει. Υπάρχει κοπέλα με τρία παιδιά η οποία δυστυχώς πρόσφατα έχασε το σύζυγό της, η οποία μένει σε ένα δωμάτιο σε ένα χωριό που της παραχώρησε μια θεία της. Και όλα τα πράγματά της τα μετέφερε σε μια αποθήκη. Υπάρχει κοπέλα άλλη η οποία έχασε όλο το σπίτι της και της λες τι κάνεις Μαρία και σε κοιτάζει και κλαίει. Δεν ξέρουν τίποτα. Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι όλοι αυτοί που έρχονται από την Αθήνα. Και ένα τελευταίο. Εμένα από το σπίτι μου με έχουν μάθει ότι όταν θέλεις να βοηθήσεις κάποιον, είτε από το υστέρημά σου, είτε από το πλεόνασμά σου, το ξέρεις εσύ και ο Θεός μόνο, κανείς άλλος. Όποιος το πήρε το μήνυμα, το πήρε. Νομίζω πάντως για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει με την δυσλειτουργία της πλατφόρμας, κύριε Ηλία, με την δυσλειτουργία γραφείων που συστάθηκαν, ναι μεν, υποτίθεται μάλλον για ψυχολογικούς λόγους, βάσει των όσων λέτε, και όχι για καθαρά τεχνικούς λόγους για να σας εξυπηρετήσουν, ότι το κλιμάκιο που σήμερα θα έρθει να κάνει εδώ από το Ηράκλειο τον απολογισμό των πεπραγμένων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και μετά το δελτίο τύπου το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα πρέπει να τους μεταφέρετε αυτά τα οποία εσείς βιώνετε στην καθημερινότητά σας και είσαστε πραγματικά αποκαλυπτικός, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσείς που χειρίζετε καλύτερα τα ελληνικά, μπορείτε να σας παρακαλώ να μου μεταφράσετε τι σημαίνει ύστερος χρόνος, γιατί εγώ παλεύω από χθες να το καταλάβω. Διαβάζω ή ακούω ότι σε ένα ύστερο χρόνο θα ξαναενεργοποιηθεί η αρρωγή. Ποιος είναι αυτός ο ύστερος χρόνος μέσα στο χειμώνα? Θα περιμένουμε τον ύστερο χρόνο για να κάνουμε την αίτηση στο αρρωγή και μετά να πάμε στο Γραφείο Φυσικών Καταστροφών? Θα τα κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο? Όχι, το ένα θα καλύψει το άλλο? Θα πάμε στο Γραφείο Φυσικών Καταστροφών και αν ανοίξει η αρρωγή θα κάνουμε και μία αίτηση, αν καταφέρουμε να πάρουμε μία προκαταβολή? Το μόνο που ξέρουν να λένε ότι πήραν επιτίδη λεφτά χωρίς να τα δικαιούνται. Να τους βρούνε. Και ακόμα και να δικαιούνται να μην τους αφήσουν τίποτα. Μάλιστα. Αυτοί το επέλεξαν αυτόν τον τρόπο να δουλέψει το σύστημα. Αυτοί επέλεξαν να βάλουν χρήματα στο αρρωγή σε ανθρώπους που δεν είχε καν γίνει ο δεύτερος ουσιαστικός έλεγχος. Και ποιος ουσιαστικός έλεγχος, κυρία Δουλγεράκη? Το ξέρετε ότι όταν ήρθε το πρώτο κλιμάκιο στο χωριό, που ήμουν στο χωριό, γιατί δεν μένω στο χωριό, ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν έλεγχο στο σπίτι μας, στο Ισόγειο που μένει ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, μου είπαν ότι πρέπει να πάρεις τους γονείς από εδώ γιατί το σπίτι είναι επικίνδυνο. Οι άνθρωποι από εγωισμό και από περηφάνεια δεν έφυγαν μέσα από το σπίτι.
Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να με παροτρύνουν να πάρω τους γονείς μου από το σπίτι γιατί το σπίτι είναι επικίνδυνο και το δεύτερο κλιμάκιο να το βγάζει πράσινο, κυρία Δουλγεράκη? Τι να υποθέσω, κυρία Δουλγεράκη, ότι το πρώτο κλιμάκιο ήταν το ΚΑΤΕΕ και το δεύτερο κλιμάκιο ήταν του Μεσοβίου? Τι να υποθέσω από τα δύο? Με βάση το κονδύλι και με βάση τα διαθέσιμα χρήματα γίνεται η αξιολόγηση των ζημιών? Έτσι θα πορευτούμε? Ας μου πει κάποιος, το πρώτο κλιμάκιο τι ρόλο είχε? Μάλιστα. Δεν έχω να σας απαντήσω. Αφοπλιστικά, ειλικρινής... Ο άνθρωπος μου είπε, πάρ' τον μπαμπά σου από εδώ και τη μαμά σου, το ακίνητο είναι επικίνδυνο. Και έρχεται το δεύτερο κλιμάκιο, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα διαπιστώνει ότι το σπίτι είναι μια χαρά. Και απλά έχει επιχρήσματα. Να σας πάω στο χωριό να δείτε το σπίτι του μπαμπά μου, κυρία Δουλγεράκη. Κάποιος πρέπει να απολογηθεί για όλα αυτά. Μάλιστα. Κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για όλα αυτά. Το κονδύλι καθορίζει το μέγεθος της ζημιάς. Δεν ξέρουν μόνο να λένε ότι φάγανε λεφτά οι πονηροί. Αυτό ξέρουν να λένε, τίποτα άλλο. Μια ζωή. Κύριε Ηλία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να απαντήσω τίποτα περισσότερο. Όχι τίποτα περισσότερο. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτή την πραγματικά αφοπλιστική. Εγώ θα σας πω ένα τελευταίο. Ένας φίλος μου, Γεωπόνος Αργαλοχώρη, αυτό να το θυμάστε που σας λέω και να το κρατήσετε. Μου είπε ότι η δουλειά έχει πέσει στο 5% σε σχέση με πέρυσι. Μπορεί η περιοχή φέτος να μην έχει ελιάς όσο είχε πέρυσι. Ξέρετε τι σημαίνει 5%? Σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει τη διάθεση, την ψυχολογία να πάει να καλλιεργήσει. Αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, κυρία Λουγεράκη. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς οι αγρότες όλες αυτές τις αυξήσεις στα φάρμακα, στα πετρέλαια, στα λιπάσματα. Νομίζω χαριτολογώντας, ξέρετε τι μου είπε ο κύριος αυτός, ότι σε λίγο καιρό θα χρειάζεται να έρθει αυτοκίνητο χρηματαποστολής για να πάρει μία παλέτα λιπάσματα. Μην τον βλέψουν στον δρόμο. Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, κύριε Ηλία, φτάσαμε σε εκείνη την κουβέντα, κλείνοντας τον κύκλο αυτής της κουβέντας, από εκεί που ξεκινήσατε, ότι οι πραγματικοί μετασεισμοί δεν έχουν έρθει ακόμα στο Αρκαλοχώρι, γιατί και την παρέμβασή σας... Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι την ξεκινήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.